Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο το οποίο απευθύνεται σε καλοήθεις άνθρωπου οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο και βομβαρδίζονται από διάφορα μηνύματα που έρχονται από διάφορε κατευθύνσει. Έχω παρατηρήσει τελευταίω ότι κάποιοι από εσά οι οποίοι είστε πραγματικά καλοήθη, δηλαδή δεν το κάνετε επίτηδες, δεν, δεν έχετε κάποιο αρνητικό σκοπό. Μου προωθείτε υλικό, προπαγανδιστικό. Συνήθως σε μορφή βίντεο, βίντεο από το YouTube, το οποίο έχει αμφισβητούμενη προέλευση. Δηλαδή, έρχεται ένα βίντεο μπροστά μας στο YouTube. Μέσα σε εκείνο το βίντεο είναι κάποιο ο οποίο μπορεί να λέει ένα δελτίο ειδήσεων σε ένα σταθμό. ή κάποιο ο οποίο να έχει μια ιδιότητα, ξέρω εγώ, YouTuber, ή να έχει μια ιδιότητα δημοσιογράφος ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίο εκφράζει μια άποψη. Και η άποψη που εκφράζει είναι παράξενη. Δηλαδή είναι μια άποψη η οποία φαίνεται σαν η πραγματική αλήθεια την οποία δεν γνωρίζαμε και τώρα βρέθηκε αυτός να μας ανοίξει τα μάτια και ούτω καθεξής. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν βρίσκουμε τέτοια βίντεο μπροστά μας ή όταν, ξέρω εγώ, είμαστε μέλη σε κάποιες ομάδες στο facebook ή οπουδήποτε στο διαδίκτυο και ερχόμαστε σε επαφή με υλικό το οποίο μας φαίνεται ότι είναι πολύ πρωτότυπο υλικό και υλικό που ανοίγει μάτια αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένα προπαγανδιστικό υλικό το οποίο Είτε να εκπορεύεται από μια φασιστική οργάνωση, είτε να εκπορεύεται από ένα εξαιρετικά θρησκόληπτο εκκλησιαστικό περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε δημοσιεύεται στο διαδίκτυο είναι η αντικειμενική και η ρεαλιστική αλήθεια. Πρέπει να ελέγχουμε τις πηγές μας και να παρακολουθούμε με κριτική σκέψη οτιδήποτε μας στείλουν να δούμε. Οποιοδήποτε βιντεάκι ή link μας στείλει οποιοδήποτε φίλος μας, γνωστός μας, συνανθρωπός μας. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία του διαδικτύου και οι οποίοι είναι καινούργοι στο διαδικτυακό χώρο επικοινωνίας και δεν έχουν το διαδικτυακό γραμματισμό για να αντιληφθούν ότι οποιοδήποτε οποιοσδήποτε μπορεί να ανοίξει ένα κανάλι στο YouTube, για παράδειγμα, και να ανεβάζει ό,τι βίντεο θέλει. Οποιοσδήποτε. Όταν βλέπουμε ένα βίντεο αναρτημένο στο YouTube, δεν σημαίνει ότι αυτό το βίντεο είναι και επιστημονικά έγκυρο ή αυτά τα οποία υποστηρίζει ε, είναι αληθή ή είναι επιστημονικός ορθά. Ή ότι τα κίνητρα αυτού του βίντεο είναι αυτά που λέει αυτός που φτιάχνει το βίντεο. Λέει φτιάχνω ένα βίντεο τώρα για παράδειγμα γιατί θέλω να προστατεύσω τα παιδιά. Ενώ στην ουσία το βίντεο που φτιάχνει είναι ένα βίντεο το οποίο προκαλεί μίσος. Είτε ομοφοβία, είτε τρανσοφοβία, είτε οτιδήποτε άλλο. Όπως παλιότερα οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι αν κάτι γραφτεί στην εφημερίδα σημαίνει ότι ισχύει, και εκ των υστέρων κατάλαβαν ότι πολλέ φορέ μια εφημερίδα, πλέον οι εφημερίδε είναι διαδικτυακέ οι περισσότερε, αλλά μιλάω για την εποχή που ήταν έντυπε εφημερίδε. Μια εφημερίδα μπορεί να έχει τυπωμένα ψεύδι, μπορεί να έχει τυπωμένη προπαγάνδα, μπορεί να προσπαθεί να κάνει πλήση εγκεφάλου, το ίδιο και με τα περιοδικά, το ίδιο ακόμη και με βιβλία. Δεν σημαίνει ότι αν κάτι δημοσιεύεται, είτε στη μορφή βίντεο, είτε στη μορφή γραπτού κειμένου, ότι επειδή έχει δημοσιευτεί, είναι και ορθό. Άρα, α, όσοι από εμάς έχουμε ελέγξει κάποιες πηγές και, ας πούμε, έχουμε επιλέξει για την ενημέρωσή μας, για παράδειγμα, ότι θα παρακολουθούμε κάποια συγκεκριμένα α, πρακτορία ενημέρωσης, τα οποία θεωρούμε με βάση την κρίση μας και τη γνώση μας ότι είναι αντικειμενικά, όταν πέφτει στην αντίληψή μας ένα news piece, ένα βίντεο ένα με, με επικαιρότητα ή ένα οποιοδήποτε άλλο δημοσίευμα, χρειάζεται να βάζουμε την κρίση μας να δουλεύει. Και ακόμη και από, τα, από το χώρο που εμπιστευόμαστε βίντεο, μπορεί κάποιο βίντεο να μην είναι άξιο εμπιστοσύνης. Είπαμε ότι μέχρι τα 26 χρόνια στα κορίτσια και μέχρι τα 28 χρόνια στα γόρια εξελίσσονται οι με το λοβή, και τους έχουμε τους πρόστιους με το λογού για να τους χρησιμοποιούμε. Και μία από τις βασικές λειτουργίες των πρόστιων με το λοβών είναι η λειτουργία της κρίσης. Να κρίνω, να κρίνω και να διακρίνω τι είναι αυτό που βλέπω, τι είναι αυτό που ακούω, τι κίνητρα μπορεί να έχει αυτός που έχει γράψει αυτή τη δημοσίευση, που έχει δημοσίευσει αυτό το βίντεο, και ούτω καθεξής. Δεν λέω να γίνουμε καχύποπτοι και να μην ακούμε οτιδήποτε άλλο ή να μην διαβάζουμε οτιδήποτε άλλο από αυτά που έχουμε βάλει στη λίστα με τις ασφαλείς πηγές ενημέρωσης. Λέω όμως να είμαστε έτσι λίγο σε γρήγορση γιατί δυστυχώς υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Και το τραγικό είναι ότι η παραπληροφόρηση έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου, υπέρ της δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, το Twitter που είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος παλαιότερα είχε πολύ αυστηρό μετριασμό των απόψεων οι οποίε εκτίθενταν σε αυτό και αν κάποιο μέσα στο Twitter έβαζε κάποιε απόψει οι οποίε ήταν φασιστικέ ή ήταν ομοφοβικέ ή οτιδήποτε μπλοκαριζόταν από το Twitter. Αυτή τη στιγμή το Twitter έχει αγοραστεί από έναν δισεκατομμυρίου χονάρκισο. <laughs> Δεν είμαι εγώ μόνο που το λέω, όλο ο πλανήτη το λέει. Όλο ο σόφρον πλανήτη το λέει ο οποίος α, έχει αποφασίσει ότι θα φέρει τη νέα ελευθερία λόγου ο Elon Μάσκ, ο Elon Μάσκ, ο οποίος είναι, α, έχει χάσει τα περισσότερα δισεκατομμύρια που έχασε ποτέ δισεκατομμυριούχος το 2022, ο οποίος Ήλον Μάσκ έχει αποφασίσει ότι θα βάλει μία... ταρήφα Ταρίφα, να πληρώνουν 8 δολάρια το μήνα αυτοί που θέλουν να έχουν επιβεβαιωμένο λογαριασμό, να έχουν αυτό το μπλε σηματάκι δίπλα από το όνομά τους, έχει αφαιρέσει τους επιβεβαιωμένους λογαριασμούς από επιβεβαιωμένους λογαριασμούς γιατί και στο Twitter και στο Instagram και στο Facebook υπάρχει μια διαδικασία πιστοποίησης εάν κάποιος είναι δημόσιο πρόσωπο για παράδειγμα είναι ο Πρωθυπουργό μιας χώρας ή είναι το επίσημο account μιας εταιρεία, να παίρνει ένα μπλε badge, ένα blue badge, ένα μπλε σήμα δίπλα που να δείχνει ότι αυτός που λέει για παράδειγμα ότι είναι ο πρόεδρο τη Κύπρου, είναι όντω ο πρόεδρο τη Κύπρου και δεν είναι κάποιο ο οποίο έχει φτιάξει ένα κάου και υποστηρίζει πω είναι ο πρόεδρο τη Κύπρου. Ή αυτό που είναι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι όντω ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο πρωθυπουργό ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο Elon Musk έχει αφαιρέσει τα Blue Badges. Βλέπω τον, τον πρόεδρο τη Δημοκρατία τη Κύπρου, ο οποίο είναι. παιδικός μου φίλο, ένα λεπτό να δω τι έχει ακριβώ το προφίλ του, ο οποίο, ο Νίκο, ένα λεπτό, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης Βλέπετε στο προφίλ του στο Twitter έχει ένα γκρι μπάτζ Αυτό ήταν μπλε παλιότερα Πρέπει να πληρώσει 8 ευρώ το μήνα ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίο είναι ο επίσημο αρχηγό του κράτου, για να έχει μπλε μπάτζ, να έχει μπλε σήμα. Τα γκρι σήματα σημαίνει είναι παλαιότερη ε, λογαριασμοί, λέει, 8th President of the Republic of Cyprus, ο Έκδο Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να πληρώσει ο Πρόεδρο για, για να έχει blue badge και βλέπουμε ότι έχουν blue badge άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν λογαριασμού οι οποίοι είναι με ψευδόνυμα ή οτιδήποτε άλλο. Ο, ο Elon Musk λοιπόν λέγοντα και καλά ότι θέλει να στηρίξει την ελευθερία του λόγου, δίνει βήμα μέσα από το Twitter σε ανθρώπου ακροδεξιού, ακροαριστερού, όχι απαραίτητα ακροδεξιού και ακροαριστερού, οι οποίοι τον πληρώνουν 8 δολάρια το μήνα για να γράφουν πράγματα τα οποία κανονικά με την παλαιότερη, με την παλιά κυβέρνηση του Twitter θα έτρωγαν μπλόκο. Οπότε υπάρχει αυτό το, αν, η αντίφαση, ότι σου λέει free media, free speech, ελεύθερα media, ελεύθερο λόγο, ενώ στην πραγματικότητα πληρώνει. Για να φαίνεσαι ότι είσαι κάτι που ίσω και άμυν δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα, κριτική. Βάζουμε την κρίση μα να δουλεύει. Όταν παρακολουθούμε κάτι, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και μετά το στέλνουμε στην ψυχολογία του καναλιού, στην ψυχοεκπαιδεύτρια. Γιατί πραγματικά έχω δει αυτέ τι μέρε βίντεο τα οποία με σώκαραν ε, και, και μου έχασαν τη διάθεση. Δεν έχω ανάγκη να ακούω τι προπαγάνδε κανενό. Σκεφτείτε. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι τα είδα εγώ τα βίντεο που μου τα στείλατε. Το πρόβλημα είναι ότι τα βλέπετε κι εσεί και μπορείτε να τα στείλετε κι αλλού και να επηρεάζεστε από προπαγάνδα και να μην το αντιλαμβάνεστε ότι είναι προπαγάνδα. Έτσι. Χρησιμοποιούμε λίγο την κρίση μα. Με πολύ αγάπη.